Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά πίσω στο κανάλι μου. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Σήμερα έχουμε επιστρέψει σε αυτόν τον γνώριμο χώρο του δωματίου μου. Είπα να διακόψω τη συνεχή ροή των vlogs. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι γύρισα πάρα πολλά vlogs, πήγα αρκετά ταξίδια, είχα φωτογραφίες και τα λοιπά, οπότε ετοίμασα πολλά vlogs, αλλά σκέφτηκα ότι ήρθε η στιγμή να διακόψω αυτή τη ροή των vlogs για να σας δείξω ένα βίντεο το οποίο σας το έχω υποσχεθεί καιρό, μου το ζητούσατε και πάρα πολύ από εσάς. Οπότε έκατσα σήμερα να το γυρίσω επιτέλους. Έχω συγκεντρώσει τις ερωτήσεις σας, μιας και πρόκειται για Q&A, και είμαι εδώ για να σας απαντήσω. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις. Οπότε πάρτε καφεδάκι, πάρτε κάτι να τσιμπήσετε και καθίστε να δούμε το Q&A μου. Λοιπόν, έχω συγκεντρώσει στο κινητό μου όλες τις ερωτήσεις, οπότε θα σας απαντάω, θα κοιτάω λίγο από μέσα το σκονάκι μου και θα σας απαντάω μία-μία. Η πρώτη λοιπόν είναι από την Αλεξία Κατοπαύλα D15, που μου έχει στείλει στο Instagram. Με τι χρώματα έχεις βάψει τα μαλλιά σου και ποιας εταιρείας είναι? Λοιπόν, τα μαλλιά μου αρχικά τα έκανα στο κομμωτήριο Decapage, γιατί ήθελα να σας το πω αυτό, με ρωτάτε πάρα πολλές κοπέλες. Για να πιάσει το μαλλί ένα τέτοιο χρώμα, ένα ροζ, ένα λιλά, ένα γαλάζιο, θα πρέπει να έχουμε κάνει ντεκαπάζ, ούτως ώστε το μαλλί να έχει ασπρίσει και να κάτσει καλά επάνω το χρώμα. Οπότε αρχικά πήγα και έκανα τα μαλλιά μου σε ένα κομμωτήριο. Μετά όμως η ίδια η κομμώτρια μου είπε ότι μπορώ να ανανεώνω μόνη μου το χρώμα, ότι δεν χρειάζεται να επισκέπτομαι το κομμωτήριο πέραν των φορών που θα έβαφα τη ρίζα μου. Λοιπόν, η κομμώτρια μου πρότεινε να χρησιμοποιήσω τις βαφές Directions, τις οποίες εγώ τις έπαιρνα από το Pew, από το κατάστημα Pew στη Θεσσαλονίκη, το οποίο υπάρχει και online. Θα σας έχω αφήσει από κάτω στο description box πληροφορίες. Αυτό που ήταν το πιο πετυχημένο ήταν το Carnation Pink, το οποίο είναι ένα φούξ καραφούξ. Εγώ όμως τι έκανα, αναμίγνια λίγο φούξ, πολύ λίγο, μέσα στο conditioner στη μάσκα μαλλιών μου, και κάθε φορά που έλουζα τα μαλλιά μου και θεωρούσα ότι έχει ξεβάψει το χρώμα και θέλει να ανανεωθεί, περνούσα το conditioner με το χρώμα στα μαλλιά μου, το άφηνα πολύ λίγο, 4 με 5 λεπτά maximum, και τα ξέβγαζα. Και μετά το χρώμα είχε ανανεωθεί. Μετά λοιπόν στη ζωή μου ήρθαν τα L'Oreal Colorista. Από την Colorista λοιπόν χρησιμοποιώ το Dirty Pink Hair και το Pink Hair. Τελευταία που βλέπετε λίγο τα μαλλιά μου να μοβίζουν περισσότερο είναι γιατί χρησιμοποιώ περισσότερο το Dirty Pink Hair. Λοιπόν, προχωράω στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι κρέπα ή γύρος από τις Yoga. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν τρώω κρέας. Δεν τρώω κρέας εννοώ ότι δεν τρώω μοσχάρι, δεν τρώω χοιρινό, δεν τρώω κουνέλια, κατσίκια κτλ. Τρώω μόνο κοτόπουλο. Οπότε, αν έτρωγα γύρο, θα έτρωγα γύρο κοτόπουλο. Παρ' όλα αυτά είμαι άνθρωπος που αγαπάει περισσότερο την κρέπα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ζύμη της κρέπας, οπότε ψηφίζω κρέπα. Πάω στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι από την Δανίδου, και λέει: γεια σου Σύση, σου αρέσει περισσότερο ο καλοκαιρινός ή ο χειμερινός ρουχισμός? Πρώτα απ' όλα είμαι ένα κορίτσι καλοκαιρινό, μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι, μου αρέσει πάρα πολύ ο ήλιος, σας το έχω ξαναπεί. Οπότε είμαι κορίτσι που αγαπά πάρα πολύ το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η μόδα είναι πιο ενδιαφέρουσα το χειμώνα. Μία γιατί έχουμε περισσότερα, μπορούμε να κάνουμε layering. Επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα jackets, μου αρέσουν πάρα πολύ οι γούνες, μου αρέσει να συνδυάζω και τα δύο, και jackets και γούνες, οι φαρδιές ζακέτες, το δέρμα μου αρέσει πάρα πολύ, τα πλεκτά, οπότε θεωρώ ότι η μόδα του χειμώνα είναι πιο πλούσια μόδα, δηλαδή μπορείς να φορέσεις περισσότερα πράγματα. Πάω στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι: πώς έφτιαξες το πρώτο σου βίντεο στο YouTube? Σκέφτομαι να ξεκινήσω κι εγώ, αλλά δεν ξέρω πώς. Αχ, παιδιά, το πρώτο μου βίντεο στο YouTube, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είναι ένα βίντεο που μιλάω ακατάπαστα για 15 λεπτά. Έχω φοβερό άγχος, αλήθεια σας λέω, η καρδιά μου πήγαινε τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ. Το πρώτο μου βίντεο το έκανε editing ένας φίλος μου. Μετά που άρχισα να ασχολούμαι εγώ με το editing, χρησιμοποιούσα το πρόγραμμα editing που έχει ο υπολογιστής, δεν θυμάμαι πως λέγεται, θυμίστε μου κάτω στα σχόλια. Μετά αγκάρεψα ένα φίλο μου, ο οποίος ασχολείται με τους υπολογιστές, και με βοήθησε να μάθω το Pinnacle, και με πολύ πολύ βοήθεια και με πολύ πολύ ψάξιμο στο YouTube, με tutorials.
Μετά έχουμε ερώτηση από την Μαρία 651, η οποία δεν ακούγεται λίγο σαν να είναι ονόματα από chatroom. Λοιπόν, μου έχει στείλει πάρα πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, μου λέει απάντηση όποια θέλεις. Την πρώτη ερώτηση, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 25 χρονών. Πώς περνάς φέτος το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι τελείωσε. Ίση άργησε να κάνει αυτό το βίντεο. Το καλοκαίρι παρόλα αυτά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πήγα αρκετά ταξίδια. Αχ, πονάει μέσα μου. Άσχετο. Πήγα πολλά ταξίδια, ξεκουράστηκα, ηρέμησα, έφαγα, έσκασα. Πού έχεις πάει διακοπές? Το καλοκαίρι μου ξεκίνησε πηγαίνοντας διακοπές στην Κοπενχάγη με τη φίλη μου τη Φωτεινή, που ήταν πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Συνεχίστηκε με κάμπινγκ, πρώτη φορά στη ζωή μου κάμπινγκ, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά πήγαμε στη Χαλκιδική δίμερο με τον Παναγιώτη στην Άφητο. Και μετά πήγα τις διακοπές μου στη Σύφνο με τον Παναγιώτη, τον Άρη και τη Λένα. Τι θέλεις να αλλάξεις επάνω σου? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάστημα έχω πάρει κάποια κιλάκια, οπότε θα ήθελα να χάσω τα κιλά και συγκεκριμένα θα ήθελα να τα χάσω από τα μπούτια, γιατί εκεί βάζω τα κιλά μου εγώ. Κάτι άλλο επάνω μου, εμφανισιακά, δεν θα ήθελα να αλλάξω. Α, θα ήθελα να κόψω τα μαλλιά μου, το οποίο σκοπεύω να κάνω πολύ σύντομα. Μετά, ερώτηση από τη Βάνα Ξυπτερά. Ποια η σχέση σου με το σώμα σου και κατά πόσο τα στερεότυπα που υπάρχουν, κυρίως στη δουλειά σου, επιδρούν πάνω σου για την εικόνα σου προς αυτό? Η σχέση με το σώμα μου. Έχω μάθει να προβάλλω τα μειονεκτήματά μου ως προτερήματά μου και νομίζω είναι πολύ σημαντικό tip για όλες τις κοπέλες. Γενικά, μου αρέσει το σώμα μου, είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου. Σας είπα όμως ότι το τελευταίο διάστημα έχω βάλει κάποια κιλάκια τα οποία θεωρώ ότι άμα τα χάσω μέσα από μια υγιεινή διατροφή και χωρίς θερήσεις, θα μου αρέσει περισσότερο το σώμα μου. Οπότε, η σχέση με το σώμα μου θεωρώ ότι είναι καλή και θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Τα κοινωνικά στερεότυπα όσον αφορά στη δουλειά μου. Γενικά, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες bloggers είναι πάρα πολύ αδύνατες. Αυτό η αλήθεια είναι του πρώτου διάστημα με έκανε να νιώθω λίγο άσχημα. Γενικά όμως κατάλαβα ότι όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου, όταν αποδέχεσαι το σώμα σου και το αγαπάς, τότε βγαίνεις καλύτερα στο φακό, βγαίνεις πιο φωτεινός, πιο λαμπερός, πιο ευτυχισμένος και αυτό πραγματικά φαίνεται στις φωτογραφίες. Μπορώ να δείξω στα κορίτσια τα οποία αγχώνονται και στεναχωριούνται με το σώμα τους ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι όλα καλά, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Δεν υπάρχει λόγος να κυνηγάμε τα πρότυπα των μοντέλων, δεν είναι υγιή πρότυπα. Λοιπόν, συνεχίζω με ερώτηση από την Άννα Σάγκ 26, η οποία λέει: αν θα ήθελες να κάνεις οικογένεια, πόσων χρονών θα ήθελες να κάνεις και πόσα παιδιά? Δεν θα σας αρέσει η απάντησή μου. Γενικά δεν θέλω να κάνω προς το παρόν οικογένεια, θέλω να το αργήσω όσο γίνεται περισσότερο. Θέλω να ζήσω αυτή την ηλικία, η οποία νιώθω ότι είναι πάρα πολύ δημιουργική για εμένα και αρκετά ανέμελη. Θέλω να τη ζήσω για πάντα. Θέλω να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Θέλω να μπορώ να ταξιδεύω όσο θέλω, θέλω να παίρνω ρίσκα, θέλω να κάνω αλλαγές, χωρίς να με περιορίζει κάτι. Δεν λέω ότι το να κάνεις οικογένεια σε περιορίζει απόλυτα, απλά όσο να πεις, εγώ θεωρώ δηλαδή ότι όταν θα κάνω παιδιά θα είναι όλη μου η ψυχή και όλο μου το μυαλό στα παιδιά μου. Επομένως τώρα θέλω να κυνηγήσω όσο γίνεται περισσότερο τα όνειρά μου, να κυνηγήσω τη δουλειά μου, να τη φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται. Θα ήθελα να καθυστερήσω όσο γίνεται περισσότερο, πραγματικά όσο γίνεται περισσότερο. Και αν κάνω παιδιά, θέλω να κάνω ένα παιδί. Συνεχίζω με την επόμενη ερώτηση, η οποία είναι από τη Βαρβάρα. Λοιπόν, αν σου δινόταν η ευκαιρία να ταξιδεύεις σε όλο τον πλανήτη χωρίς δικά σου χρήματα, θα παρατούσες το κανάλι στο YouTube? Θα το έκανα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί είμαι blogger. Δεν είμαι YouTuber ακόμα. Η μεγάλη μου αγάπη είναι το blogging. Οπότε θα άφηνα το YouTube, ναι, θα κρατούσα το blogging, θα ταξίδευα σε όλο τον κόσμο που είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη. Και θα ήθελα τόσο πολύ να γυρίσω όλο τον κόσμο και να πάω σε όλες τις χώρες του κόσμου και να δω άλλους ανθρώπους, να δω άλλους πολιτισμούς, άλλες ιδέες κτλ. Οπότε ναι, με τα χίλια ταξίδι. Και δύο, ποιες είναι οι αγαπημένες σου ξένες YouTubers? Λοιπόν, μία αγαπημένη μου ξένη YouTuber, η αγαπημένη μου ίσως, είναι η Ζωέλα. Είναι πολύ κλασική η απάντησή μου. Αλλά θα σας πω το γιατί. Η Ζωέλα είναι μία YouTuber η οποία μου μεταδίδει θετικότητα. Είναι ένα άτομο το οποίο προφανώς και δεν είναι μόνιμα χαρούμενη, αλλά
κατά κύριο λόγο είναι χαρούμενη, είναι θετικός άνθρωπος. Όποτε έχω τις μαύρες μου, όποτε βαριέμαι, όποτε είμαι πεσμένη και τη βλέπω, πραγματικά αλήθεια σας το λέω, μου μεταδίδει αυτό που αισθάνεται, αυτή τη χαρά που αισθάνεται, οπότε με κάνει να νιώθω καλύτερα. Μία αγαπημένη επίσης YouTuber είναι η Σαμάθα Μαρία, η οποία ασχολείται με το fashion. Αυτή λοιπόν η κοπέλα, πέρα από το ότι μου αρέσει το στυλ της, μου αρέσει γιατί μου μεταδίδει μία ηρεμία. Οπότε εγώ νομίζω ότι παρακολουθώ άτομα τα οποία μου μεταφέρουν συναισθήματα. Πάω στην επόμενη ερώτηση, η οποία μου λέει: τι συμβουλή θα έδινες σε κορίτσια που θέλουν να ξεκινήσουν ή είναι στο ξεκίνημά τους ως bloggers, και τι θα πρέπει να κάνουν για να τα καταφέρουν, αλλά και πώς είναι να είσαι blogger, αλλά και να έχεις και ένα κανάλι στο YouTube? Μεγάλη ερώτηση. Να έχουν υπομονή και επιμονή, ότι όλα είναι πολύ δύσκολα στην αρχή, τουλάχιστον για μένα έτσι ήτανε. Να μην απογοητεύονται, να πιστεύουν στον εαυτό τους και να δουλεύουν σκληρά. Και για τις κοπέλες που ξεκινάνε το YouTube, αυτό που θα ήθελα, που θα τους πρότεινα, είναι να ρωτάνε, να συμβουλεύονται και να διαβάζουν και να βλέπουν πολλά tutorials, γιατί βοηθάει πολύ. Η επόμενη ερώτηση είναι από την Εφθαλία, η οποία ρωτάει αν έχω αγόρι. Ναι, έχω αγόρι, είναι ο Παναγιώτης, τον έχετε δει σε 560.000 φωτογραφίες, βίντεο και στο YouTube. Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Η επόμενη ερώτηση είναι από την Παπαβασιλείου M, η οποία με ρωτάει ποιο είναι το αγαπημένο σου χωριό από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Θα πω την Άφητο, γιατί είχα πάει εκεί το καλοκαίρι και μου άρεσε πάρα πολύ. Πώς αποφάσισες, λέει η Ανδριάννα Εμμανουηλίδη, να κάνω τα μαλλιά μου ροζ και αν δίστασα καθόλου? Αποφάσισα να κάνω τα μαλλιά μου ροζ όταν πήγα στο κομμωτήριο να τα βάψω ασημένια. Yes. Γιατί μου είπε η κομμωτήρια ότι το ασημένιο μετά από 2 λουσίματα θα μου φύγει. Οπότε της λέω, δεν σε ρωτήσω κάτι, άμα τα κάνω ροζ, θα φύγει και αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Μου λέει θα φύγει γρήγορα, όλα αυτά τα χρώματα φεύγουν. Απλά πιο γρήγορα θα φύγει το ασημί. Και λέω, πώς να το κάνω? Λέω, αφού θα φύγει και γρήγορα, άμα δεν μου αρέσει, θα το δοκιμάσω και απλά θα τα αφήσω να βγουν, να επανέλθουν στο ξανθό, γιατί είχα ξανθά. Και αν δίστασα καθόλου, όχι δεν δίστασα, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ τολμηρός με την εμφάνισή μου. Μετά, η Ρένα Γιάν με ρωτάει ποια είναι τα χόμπι σου και τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο. Γενικά δεν έχω πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, αλλά όταν έχω, αυτό που κάνω είναι να βλέπω YouTube πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ταινίες και σειρές. Κάνω βόλτες, δεν θέλω να μένω μέσα στο σπίτι. Νιώθω να βαριέμαι τρελά, οπότε παίρνω τους δρόμους φάρνα. Κάτι άλλο που μου αρέσει να κάνω είναι να χαζεύω τα περιοδικά μου, περιοδικά μόδας. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μου Q&A. Απάντησα σε όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις. Κάποιες που έμοιαζαν μεταξύ τους, απλά απάντησα σε μία από αυτές. Ελπίζω να σας άρεσε, να μην βαρεθήκατε. Ελπίζω να μην βγει τεράστιο, γιατί θα μου βγουν τα μάτια στο editing. Πείτε μου σε ποια πράγματα μοιάζουμε σαν χαρακτήρες. Αν έχετε κι εσείς ίδια χόμπι, αν ασχολείστε κι εσείς με το YouTube, αφήστε με από κάτω να τσεκάρω τα κανάλια σας. Αυτά από μένα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Αυτό με βοηθάει πολύ. Και επίσης να κάνετε like και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν κάνω καινούριο βίντεο. Αυτά, δεν ξεχνάω κάτι. Σας φιλώ, σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Φιλάκια!